Ευλογητός η
Oh.
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εν αυτών, του Κυρίου δεηθώμε. Των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών αγαθαγγέλου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό τον Θεό παραφώμεθα. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ηγάπησα ότι σ' ακούσετε, Κύριος, της φωνής της δεήσεώζου. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτεψασαν ημάς. Περιέσχον με οδύνες θανάτου,
και εις τους αιώνας των αιώνων. Επίστευσα, Θεό ελάλησα, εγώ δε εταπεινώ. Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας.
με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εξομολογήστε το Κύριο, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.
Thank you.
ήξουσαν εξ ουρανών και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτή. Είναι φύτευσε η δεξιά. Oh.
Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Σοφία. Προς Φιλιππησίους επιστολής Παύλου το ανάγκη. Αδελφοί,
Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, πάλι νερό χαίρετε. Το επικέσιμον γνωστή το πάσιν ανθρώπης, ο Κύριος εγγύς, μη δεν μεριμνάτε όλεν παντί τη προσευχή και τη δέηση με τα ευχαριστίας, τα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεό. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, φρουρήσει τας καρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού. Το λοιπόν, αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυγή, όσα έφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος ταύτα λογίζεσθε. Α, και μάθετε και παρελάβετε και ακούσατε και είδετε νεμί τα αυτά πράσετε. Και ο Θεός της ειρήνης έστε με θυμό. Κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Προέ
εξ ημερών του Πάσχα, ήλθεν ο Ιησούς εις Βηθανίαν, όπου είναι Λάζαρος ο τεθνικός, ονήγειρεν εκ νεκρών. Επίσαν ούν αυτό δείπνον εκεί, και η Μάρθα δικώνει, ο δε Λάζαρος εισιν των ανακειμένων συν αυτόν. Ιούν Μαρία λαβούσα λίτραν μύρου νάρβου πιστικής πολυτίμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και εξέμαξε τεστριξήν αυτής τους πόδας αυτού, η δε οικία επληρώθη εκ της οσμής του μύρου. Λέγιουν εις εκ των μαθητών αυτού Ιούδας Σίμωνος Ισκαριώτης, ο μέλλον αυτών παραδιδώνε, δια τί τούτο το μύρον ούχε πράθη 300 διναρίων και δόθη πτωχής. Είπε δε τούτο ουχότι περί των πτωχών έμελε αυτόν, αλλότι κλέπτησιν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλούμενα εβάσταζε. Είπεν ούν ο Ιησούς άφες αυτήν εις την ημέραν του ενταφιασμού μου, τετήρηκεν αυτό. Τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Εγνοούν όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι εκεί εστί, και ήλθον ουδία των Ιησούν μόνον, αλίνα και τον Λάζαρον είδωσιν, ονήγειρεν εκ νεκρών. Εβουλεύσαν τον δε οι αρχιερείς, ίνα και τον Λάζαρον αποκτήνωσιν, ότι πολλοί δι' αυτών υπήγον των Ιουδαίων, και πίστευον εις τον Ιησούν. Τι επαύριον όχλος πολλής ο ελφών εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτόν και έκραζον ως ανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου Βασιλεύ. Ευρών δε ο Ιησούς ον Άριον εκάθισεν επ' αυτό, καθώς εστί γεγραμμένον, μη φοβούθη γατέρ Σιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται καθήμενος επί πόλων όνου. Ταύτα δε ουκ έγνωσαν οι μαθηταί αυτού
το πρώτον. Αλλότε δοξάστη ο Ιησούς, τότε μνήστησαν ότι ταύτα είναι επ' αυτό γεγραμμένα και ταύτα επί δια τούτο και υπήντησεν αυτό ο όχλος ότι οίκουσαν τούτο αυτό. Όπως επιβλέπεις ευθυνδέσιν ημών, καθαρίσει μόνο τα ψυχάς και τα σώματα, ο παντός μολυμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εσύ μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Ιεστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη ημών, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβη αγάπης λατρεύειν εσύ, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει το γένειο ευστηρίου, και της επιρανίας σου βασιλείας αξιωθεί είναι. Όπως υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί. Και προσέγγιση,
Oh,
Επισκόπου ημών Ιερονύμου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των Συλλειτουργών ημών Νεκταρίου Ιερομονάχου, Δημητρίου Θωμά Βασιλείου των Πρεσβυτέρων, Ιωάννου Ιεροδιακόνου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, Σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, παντός του γένους ημών και του φιλοχρίστου στρατού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παραπηδημούντων εν υπόλοιτα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των εργαζομένων και διακονούντων εν τη Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και των φοιτητών του Θεολογικού Οικοτροφείου αυτής, των αδελφών ημών των ανασθενείες κατακειμένων και των εν θλίψουσι και εχμαλωσία και πικρά δούλοι ευρισκομένων, πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείον Κυράν μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδελφών ημών. Νηστείε Κύριος ο Θεός εν η Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ανακαινιστών, αφιερωτών και ευεργετών του Αγίου και Πανσέπτωνο τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, των διακονισάντων και ερατευσάντων εν το Αγίου Ναό τούτο, πάντων των υπέρ της πίσεδος και της πατρίδος, ευσεβώς αγωνισαμένων και ευκλαιώς πεσόντων πάλετε και επεσχάτων, πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πάπων, προπάπων, γονέων, συζύγων, τέκνων, αδελφών, φίλων, διδασκάλων και αναδόχων ημών εν τη πίστη, έτι δε και των δούλων του Θεού, Σεραφείμ και Χριστοδούλου των Αρχιεπισκόπων, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία Κυρά προθέση ζώντων τε και κοιμημένων αδελφών ημών. Νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις Κύριος ήδες και
δόξομεν την δέησιν ημών το Κυρίο. Προτεθέντων τιμίων βόρων του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του Αγίου ήκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράστο, Κύριε. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράστο, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράστο, Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Παναγία και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
αλλήλους, την Άιν Ομονία ομολογήσομε. Ορθά Κύριε, προσφέρει. Ελεομνήρι
είναι των χειρώνοντα εξαστή κατηξίω σα και τη υπαρεστήκαση. Χιλιάδε αρχαγγέλων και μεριάδε αγγέλων, τα χειροβήμ και τα σεραφείμ με ξαφτέρυγα απολιώματα με τα άρσια πτερωτά. Τον επινίκιον ύμνων άκοντα, πόντα και κραγώτα και λέγοντα. Άγιος, 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 Κύριος Σαββάτων, Oh.
Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρία. Θεός Κύριος και Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Θεός και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άτον ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη σε μέγεις η βάσης πείρας του. Χρήσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των σώματος και του τεμείου αίματος και διημών παντή το λαό.
μαζί με τον Ιερό Υμνογράφο, Σεβασμιότατε Δέσποτα, μπορούμε και εμείς να αναφωνήσουμε σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγεν, μας συνεκέντρωσε η χάρις του Αγίου Πνεύματος για να υμνήσουμε Ιησούν Χριστόν, τον αληθινόν Θεό και Σωτήρα μας, και μαζί με τους παιδες των Ιουδαίων να αναφωνήσουμε «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Βλέπετε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι τα γεγονότα που περιγράφονται στο Άγιο Ευαγγέλιο του Χριστού δεν περιορίζονται από την ιστορία, από τον χρόνο, από το πλαίσιο της ενθαδικότητος, αλλά επεκτείνονται στο παρόν και το μέλλον και την αιωνιότητα, γιατί αυτά τα γεγονότα είναι ενέργειες της αγάπης του Θεού, οι οποίες ενέργειες μας αξιώνουν της μετοχής μας στην Βασιλεία του Θεού. Οσανά, τι σημαίνει? Σύμφωνα με τους περισσότερους ερμηνευτές, σημαίνει «σώσον ημάς», «σώσον δι». Λοιπόν, σώσε μας, λύτρωσέ μας, βοήθησέ μας. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ας είναι ευλογημένος αυτός που έρχεται για να μας σώσει στο όνομα του Θεού. Και οι παιδες των Ιουδαίων και ο λαός υπεδέχθησαν τον Σωτήρα Χριστό βαστάζοντες στα χέρια τους βαΐα φινίκων, κλαδιά δηλαδή φινικιάς. Οι πατέρες της Εκκλησίας, πολύ μάλλον από αυτούς, δίδουν μία πολύ όμορφη ερμηνεία σε αυτό το γεγονός. Καταρχάς, ας αναφέρομαι ότι ήταν σύνηθες την εποχή εκείνη να υποδέχονται βασιλείς, ηγεμόνες, στρατηγούς με βαΐα φινίκων. Αλλά και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι οι μάρτυρες, οι Άγιοι μάρτυρες ίστανται στον θρόνο του Θεού και φορούν λευκά ενδύματα και κρατούν στα χέρια τους βαΐα φινίκων, τα οποία είναι σύμβολα νίκης και θριάμβου. Αλλά εκτός αυτού, όπως είπαμε, πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι τα βαΐα συμβολίζουν και τις αρετές των ανθρώπων που τα βαστούν. Γιατί για να υποδεχθεί κάποιος αληθινά τον Σωτήρα Χριστό, αγαπητοί μου αδελφοί, και να ενωθεί μαζί του και να κοινωνήσει με Αυτόν και να γίνει μέτοχος της Βασιλείας του, οφείλει στην παρούσα ζωή να καλλιεργεί τις Άγιες Ευαγγελικές Αρετές, οι οποίες αποκαλύπτουν το Πνεύμα και την ζωή του Θεού και οι οποίες μας αξιώνουν να γίνουμε μέτοχοι αυτού του Πνεύματος του Θεού στην ζωή μας. Όμως, με δύο λόγια, πώς
τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ονομάζεται αρετή στην Εκκλησία. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι την αρετή καλλιεργεί ο άνθρωπος ο οποίος έχει ορθή πίστη. Φροντίζει δηλαδή η πίστη του προς τον Θεό να είναι η αποστολική και καθολική πίστη της Εκκλησίας, η οποία παραδόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο, από τους Αγίους Αποστόλους και από τους διαδόχους των Αγίων Αποστόλων. Και η Εκκλησία επιμένει στο θέμα αυτό, γιατί μόνον η ορθή, η αληθινή πίστη μας αποκαλύπτει τον Θεό και δι' αυτής αξιονόμεθα να γίνουμε μέτοχοι της Βασιλείας και της αιωνιότητός Του. Και έπειτα αρετή είναι ο αγώνας που επιδεικνύομαι όλοι όσοι πιστεύομαι στον Χριστό, η ζωή μας να είναι εναρμονισμένη με το Πνεύμα του Θεού, το ήθος μας, οι πράξεις μας, οι ενέργειές μας, η προσωπικότητά μας να εμπνέονται από το Πνεύμα των εντολών του Θεού και αναλόγως να πορευόμεθα και να πράττουμε. Θα μπορούσαμε να αναφέρομαι λίγες από αυτές τις αρετές οι οποίες σηματοδοτούν την ζωή του αληθινού χριστιανού. Οι παιδες των Ιουδαίων φώναζαν, ζητοκράβγαζαν «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Βλέπετε ότι ο άνθρωπος έχει αυτήν την δυνατότητα από τον Θεό να μπορεί να ευλογεί το όνομα του Θεού. Και αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη αρετή. Μα θα πει κάποιος, μπορεί ο φθαρτός και πεπερασμένος άνθρωπος να ευλογήσει τον Θεό? Είναι δυτή η ευλογία, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν λέμε ότι ο Θεός μας ευλογεί, σημαίνει ότι ο Θεός μας αγιάζει, ότι μας γεμίζει με την χάρη Του και με το φως Του, με την αθανασία και την ζωή Του, μας μεταδίδει τον αγιασμό. Και όταν λέμε ότι ο άνθρωπος ευλογεί τον Θεό, εννοούμε ότι ο άνθρωπος δοξολογεί και ευχαριστεί τον Θεό. Δοξάζει τον Θεό πάντων ένεκεν, όχι μόνον για τα ευχάριστα, τα χαρούμενα, τα εφρόσινα, αλλά και για τα δυσάρεστα και τον πόνο και την οδύνη. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού γνωρίζει να ευχαριστεί τον Θεό για όλα. Επειδή έχει την πεποίθηση και την βεβαιότητα ότι της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Όποιος αγαπάει αληθινά τον Θεό, όποιος τον δοξάζει και τον ευχαριστεί για όλα, τότε οτιδήποτε συμβαίνει στην ζωή του συνεργεί εις αγαθών. Είναι δηλαδή για το καλό του, την πνευματική του προκοπή, την πρόοδο και την ένωσή του με τον Θεό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και μία πολύ σύντομη αναφορά στις αρετές αυτές που αναπαύουν τον Θεό και τους συνανθρώπους μας και για τις οποίες παρακαλούσαμε τον Θεό να μας δώσει την δυνατότητα να τις εξασκήσουμε κατά την περίοδο ιδίως της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ξέρετε, αδελφοί μου, δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος
να εξασκήσει τις Άγιες Ευαγγελικές Αρετές με πρώτη αυτήν της πίστεως και τις υπόλοιπες που θα αναφέρομαι. Γιατί ο άνθρωπος έχει ως γνωστόν ροπή προς το κακό και την αμαρτία και χωρίς την χάρη του Θεού, χωρίς την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, δυσκολεύεται να ακολουθήσει τον δρόμο της αρετής. Γι' αυτό φωνάζομαι και εμείς, Οσανά, σώσε μας Κύριε, ευλογημένε Κύριε, δεδοξασμένε, που σε ευχαριστούμε για όλα. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον Θεό κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να μας δίνει πνεύμα σοφροσύνης. Σοφροσύνη, με πολύ απλά λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος με την χάρη του Θεού να ορθεί σωστά, να φρονεί ορθά, όσον αφορά και στο θέμα της πίστεως και όσον αφορά και στο θέμα του ήθους και στο θέμα βεβαίως των σχέσεών μας με τους άλλους ανθρώπους. Έπειτα ζητήσαμε από τον Θεό να μας δίνει ταπεινοφροσύνη, δηλαδή να εμπνεόμαστε από την αγάπη και την απλότητα του Χριστού. «Μάθετε απ' εμού», λέγει ο Κύριος, «ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών». Όχι μόνον εμείς θα είμαστε αναπαυμένοι και ειρηνικοί όταν ζούμε εμπνεόμενοι από την ταπεινοφροσύνη και την πραότητα του Χριστού, αλλά θα αναπαύονται και οι αδελφοί μας γύρω μας σε μια εποχή που μαστίζεται από τον εγωισμό και τα επακόλουθά του, την διχόνοια, την κακότητα, την ψυχρότητα, την αδιαφορία, την σχάση, τον χωρισμό από τον συνάνθρωπο, τους πολέμους και τις φρικτές αδικίες. Έπειτα, ζητούσαμε από τον Θεό να μας δίνει υπομονή. Η υπομονή, αδελφοί μου, δεν είναι δείγμα αδυναμίας και παρετήσεως από την ζωή, αλλά αντιθέτως είναι ένδειξης δυνάμεως και διακρίσεως. Δια της υπομονής μπορούμε να βαδίσουμε στην ζωή μας με την πεποίθηση ότι η πορεία μας θα είναι τελεσφόρος. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος, «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Θα κερδίσετε δηλαδή την ίδια τη ζωή σας με την υπομονή σας. Και τέλος, ζητήσαμε από τον Θεό αγάπη. Η αγάπη είναι το πλήρωμα όλων των εντολών. Χωρίς αγάπη δεν μπορείς να ονομάζεσαι χριστιανός. Χωρίς αγάπη δεν μπορείς να ευλογείς το όνομα του Θεού, να τον ευχαριστείς και να τον δοξάζεις. Χωρίς αγάπη, δυστυχώς, δεν έχεις την αίσθηση ότι η ύπαρξή σου δεν είναι μία βιολογική παρουσία σε αυτόν τον κόσμο, αλλά είναι συνύπαρξη και κοινωνία με τον Θεό της αγάπης, ο οποίος ζητεί από εμάς να εμπνεόμαστε από το δικό του ήθος. Γι' αυτό και ζητεί να ευλογούμε και να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό. Όχι επειδή ο ίδιος χρειάζεται όλα αυτά, αλλά γιατί όταν δοξάζεις και ευλογείς τον Θεό, μετέχεις στο ήθος του Χριστού και επομένως
αλλοιώνεσαι και μεταβάλλεσαι εν Χριστώ και γίνεσαι κενός άνθρωπος, καινούριος, νέα δημιουργία, αναγεννημένος εν Χριστώ Ιησού. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε δέσποτα, να κρατούμε και εμείς καθόλην την διάρκεια της ζωής μας τα βαΐα των Φινίκων, τις Άγιες Ευαγγελικές Αρετές, ώστε να μπορούμε μαζί με τους παιδες των Εβραίων, μαζί με τους Αποστόλους, μαζί με όλους όσοι υπεδέχθησαν τον Χριστό, να φωνάζομαι από τα βάθη της καρδιάς μας «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου». Κατά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Amen.
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σύ.
και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομαι. Ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζον τους επίσης υπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τες Εκκλησίες σου, της ιερεύση, της άρχουση ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαπή και πανθόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας. Εξεγείλαστην την αστείαν και αποστήλαστον μοργενής Υιόν των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν, η να σώσει τον κόσμον δια του Σταυρού, της ταφής και της Αναστάσεως αυτού, ου παραγενωμένου εν Ιερουσαλήμ επ' το εκούσιον πάθος, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη και σκιά θανάτου,
λαβώντε στα την νίκη σύμβολα τους κλάδους των δέντρων και τα βαΐα των φοινίκων, την Ανάσταση προεμήνησαν. Αυτός δέσποτα και ημάς τους κατά μίμησιν εκείνων, την προεορτίο ταύτη ημέρα βαΐα και κλάδους δέντρων εν χερσί φέροντας, διατήρησον, και ως εκείνη όκλη και οι πέντες τος Ανάση προσφέροντας, διαφύλαξον, όπως εν ύμνης και οδές πνευματικές, καταξιωθόμεν της ζωπιού και τριημέρου Αναστάσεως, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών με το ευλογητός είναι το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιός πνεύμα την ίνη και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού τη αχάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός ελπίσμων, δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο επιπόλων καθεστήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Μη και Ζώπιο Σταυρό, προστασίες του νημήνα πουρανίων δυνάμωνα σωμάτων, και εκκλησίες τιμή ενδόξης προφήτου προδρόμου και Σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί μου χριστιανοί, συναχθήκαμε σήμερα επί το αυτό, αυτήν την ευλογημένη μέρα της Κυριακής των Βαΐων, για να ξαναζήσουμε και πάλι το μυστήριο της αγάπης του Θεού μέσα στην Θεία Λειτουργία, για να ξαναζήσουμε τον Θεό, ο οποίος έρχεται προς εμάς με παραφορά ερωτικής αγαθότητας, για να μας συναντήσει από τώρα στους πόνους μας και στις χαρές μας και να μας εισαγάγει στη χαρά της Βασιλείας Του. Συναχθήκαμε σήμερα επί το αυτό για να προϋπαντήσουμε τον Κύριό μας και Θεό μας, ψάλλοντες ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ως ανάεντης υψίστης, για να ακολουθήσει το άρον-άρον σταύρωσον αυτών. Απόψε το βράδυ η Αγία μας Εκκλησία διανοίγει το καταπέτασμα της ωραίας πύλης της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Ήθε ο Άγιος Θεός να μας αξιώσει να ακολουθήσουμε ελεύθερα και συνειδητά το εκούσιον πάθος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να εορτάσουμε ακατάκριτα την Αγία Ανάσταση. Καλό Πάσχα με φως, ελπίδα και προσδοκία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σας παρακαλώ πολύ, από εδώ θα μοιράσουμε μόνο το αντίδωρο, τα βάγια θα τα πάρετε στην πύλη της Εκκλησίας. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά, απόψε η ακολουθία του νυμφίου στις 7. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα παιδιά, βοηθειά μας. Καλή Ανάσταση. Έρθε το Κύριο αυτό να έρθει.